Ένα θέμα το οποίο το είχαμε σε ένα βελικό σύλλογο εφιστήσει την προσοχή και στην περιφέρεια και στου τοπικού φορεί, ότι τα ελευθερικά δίκτυα είναι ένα μεγάλο θέμα. Ότι αν δεν τα έχουμε έτοιμα μέχρι τι αρχέ άνοιξη για να αποτυχούν οι ελαιώνε που ποτίζονται, δηλαδή μιλάμε για το μισό κάμπο των Ραγιάνων, εκατομμύρια ευρώ εισόδημα, αν δεν είναι έτοιμα μέχρι τι αρχέ Απριλίου, το αργότερο μέχρι αρχέ Μαου, θα υπάρχει πολύ μεγάλη απώλεια εισοδήματο. Από τον Αύγουστο είχαμε δεσμεύσει ότι από την περιφέρεια ότι θα γίνει μελέτη για τα ελευθερικά δίκτυα και θα αποζημιωθούν. Έχουν φτάσει τώρα τέλη Φλεβάρι, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Έχουμε βέβαια προφορικές δεσμεύσεις από τον κύριο Σμινιωτάκη, από την περιφέρεια και από τον εργολάβο, τον υπεύθυνο τεχνικού έργου, τον κύριο Έξαρχο Ιωάννη, ότι εντός των ημερών θα έχουμε έγκριση κονδυλίου για να ανοίξει νέος κωδικός στο έργο, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το είχαν υπολογίσει, να πληρώσουν τον εργολάβο έτσι ώστε να αποκαταστήσει όλα τα δυτικά δίκτυα της περιοχής που θίγονται. Η μέχρι τώρα εικόνα που έχουμε, σαν αγροτικό σύλλογο δηλαδή, από τα λεγόμενα του εργολάβου, είναι ότι θα αποκατασταθούν τα δίκτυα από την επάνω πλευρά του δρόμου προς Ραγιάνους και θα υπάρχουν εγκάσεις τομές στο νέο δρόμο, ανά 300 μέτρα περίπου, τα οποία τα δίκτυα θα περνάνε στην κάτω πλευρά και να ρεδεύονται τα ρωτεμάχια. Οι προφορικές δεσμεύσεις είναι ότι ο εργολάβος χρειάζεται περίπου ένα μήνα για να τα αποκαταστήσει, αφού εγκριθεί το κονδύλι της πληρωμής. Η περιφέρεια μας λέει ότι αυτό απαιτεί περίπου, είναι αισιόδοξη, λίγες ημέρες δουλειά. Οπότε, αν όλα πάνε καλά, πιστεύουμε τέλη Μαρτίου να έχουμε τα ελευθερικά δίκτυα στη θέση όπως ήταν πριν.